και φίλοι της ΕΛΕΡ, γεια σας. Ονομάζομαι Γενετζάκη Νατάσα, είμαι φαρμακοποιός και η νέα υπεύθυνη των προϊόντων υγείας. Με αφορμή την προσθήκη του νέου προγράμματος υγείας του ΜΕΤΑΠΡΟ, σήμερα θα μιλήσουμε για το μεταβολισμό, τι είναι, πόσο βασικός είναι ο ρόλος του στον οργανισμό μας και ποια είναι η σχέση του με το ανασωπητικό σύστημα. Ο μεταβολισμός, λοιπόν, Αποτελεί το σύνολο των βιοχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν μέρο σε έναν οργανισμό με σκοπό τη διατήρησή του στη ζωή, την ανάπτυξη, την κίνηση, την πέψη, καθώ και τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα σημεία όπου απαιτούνται. Ουσιαστικά αποτελεί μια ανταλλαγή ύλη και ενέργεια του οργανισμού με το περιβάλλον του. Ο μεταβολισμό διακρίνεται στον καταβολισμό, δηλαδή την διάσπαση μόριων και την απελευθέρωση ενέργεια, και στον αναβολισμό δηλαδή τη χρήση ενέργεια για τη σύνθεση χημικών ενώσεων, που είναι ουσιαστικά τα συστατικά των κυτάρων. Στην επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, βλέπουμε ότι για την λειτουργία του μεταβολισμού απαιτείται κατανάλωση ενέργεια, οι λεγόμενε θερμίδε, τι οποίε και τι λαμβάνουμε από την τροφή. Ποσό τη ενέργεια αυτή ανά ημέρα είναι ο μεταβολικό ρυθμό, ο οποίο διακρίνεται στον βασικό μεταβολικό ρυθμό, καθώ επίση και στην θερμογενετική επίδραση τη τροφή αλλά και τη άσκηση. Ο μεταβολισμό και το ανασωπητικό σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, όπω αναφέραμε προηγουμένω. Πριν αναλύσουμε όμω τον βασικό μηχανισμό τη αλληλεπίδρασή του, θα εξηγήσουμε τι είναι το ανασωπητικό σύστημα. Το ανασωπητικό σύστημα ενό οργανισμού είναι σύστημα οργάνων και βιολογικών μηχανισμών υπεύθυνο για την άμυνά του αποτελείται από διαφορετικά κύτταρα, ιστούς και όργανα και οι ανομαλίες στο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να οδηγήσουν σε αλλεργικές ασθένειες, ανασοεπάρκειες και αυτοάνωσες διαταραχές. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι ένα πολύπλοκο σύστημα εδώ πέρα, καθώς επίσης βλέπουμε και τις πολλές κατηγορίες κυτάρων που το απαρτίζουν, όπως είναι τα μακροφάγα, τα ιοσυνόφυλλα και ούτω καθεξής. Με ποιο τρόπο λοιπόν συνδέονται ο μεταβολισμός και το νοσηποιητικό μας σύστημα, η απάντηση είναι μέσω της φλεγμονής. Η φλεγμονή είναι μια φυσική αντίδραση του νοσηποιητικού συστήματος σε τραυματισμό ή λίμωξη, αλλά η λυμοξη αλλα φλεγμονή μπορεί να είναι επιβλαβής για τον οργανισμό. Οι μεταβολικές διαταραχές, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης, μπορούν να συμβάλλουν σε χρόνια φλεγμονή η οποία με τη σειρά τη μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του νοσοποιητικού συστήματο και σε υψηλότερο κίνδυνο ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερβλικαιμία μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία των κυτάρων του ανοσοποιητικού συστήματο, να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνση και να επιδεινώσουν τη φλεγμονή και την βλάβη των ιστών. Ενώ σε παχύσαρκα άτομα, η χρόνια φλεγμονή, το οξυδοτικό στρε και η διαταραχή του μεταβολισμού. Μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό, την κατανομή και τη δραστηριότητα των κυτάρων του νοσοποιητικού συστήματο, οδηγώντα σε υψηλότερα ποσοστά λιμόξεων, αυτοάνωσων νοσημάτων και καρκίνων. Η διατήρηση μια υγιού ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη υγεία και ευεξία. Τι μα προτείνει η ΕΛΕΡ μέσω του νέου προγράμματο υγεία του ΜΕΤΑΠΡΟ, Ποιε οι ευεργετικέ ιδιότητε τη πόσιμη αλόη του πρωτογάλακτος, των προβιωτικών και των ηλεκτρολιτών. Ας δούμε αναλυτικά το πώς επιδρά κάθε συμπλήρωμα από αυτά σε ανασωπητικό σύστημα αλλά και σε μεταβολισμό. Ξεκινώντας λοιπόν με την αλόη, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το τζέλ στο εσωτερικό του φυτού περιέχει διάφορες βιοδραστικές ενώσεις, όπως πολυσακχαρίτες, ανθρακινώνες και φυτοστερόλες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν πολλά ωφέλη για την υγεία συμβάλλει στην ενίσχυση τη παραγωγή και τη δραστηριότητα των κυτάρων του ανασωπητικού συστήματο, όπω τα τάφλια κύτταρα και τα μακροφάγα. Διαθέτει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητε, οι οποίε μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση τη χρόνια φλεγμονή, αναστέλλοντα την παραγωγή φλεγμονωδών κυταροκινών. Και επίση βελτιώνει το μεταβολισμό τη γλυκόζη και τη ευαισθησία στην Ινσουλίνη, γεγονό που μπορεί να είναι ευεργετικό για άτομα με διαβήτη ή μεταβολικό σύνδρομο. Συνεχίζοντα με το πρωτόγαλα, το οποίο είναι το γάλα που παράγεται από τι αγελάδε τις, τις πρώτε ημέρε μετά τον τοκετό και περιέχει διάφορου αυξητικού παράγοντε, όπω ο IAGF-1 και ο TGF-β, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη του υγιούς μεταβολισμού, εμπλέκοντα τον μεταβολισμό τη γλυκόζη και ενισχύοντα την πρόσληψη και αξιοποίησή τη. Τέλο, μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση τη σύσταση του σώματο, αυξάνοντα την άλλη μυϊκή μάζα και μειώνοντα τη λιπόδη μάζα, το οποίο πιθανό συμβαίνει λόγω των επιδράσεων των αυξητικών παραγόντων. Παρακάτω θα δούμε τον ρόλο των προβιωτικών. Τα προβιωτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί που μπορούν να προσφέρουν ωφέλη για την υγεία όταν καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητε. Μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του αριθμού και τη δραστηριότητα των κυτάρων του ανασωπητικού συστήματο, και επίση, ορισμένε μελέτε υποδεικνύουν αναφορικά με τον μεταβολισμό ότι τα προβιωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση τη ινσουλίνοευαισθησίας και στη μείωση τη φλεγμονή, γεγονό που μπορεί να ενισχύσει την υποστήριξη υγιών επίπεδων ζακχάρου στο αίμα. Τέλο, οι ηλεκτρολίτε είναι επίση σημαντικοί για τον μεταβολισμό καθώς συμβάλλουν στη ρύθμιση πολλών φυσιολογικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένη τη μυϊκή συστολή, τη νευρική λειτουργία και τη αρτηριακή πίεση. Ορισμένοι ηλεκτρολίτε, όπω το κάλιο και το μαγνήσιο, εμπλέκονται στο μεταβολισμό τη γλυκόζη και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, γεγονό που μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και τη μεταβολική υγεία. Οι ανισορροπίε ηλεκτρολιτών, όπω τα χαμηλά επίπεδα καλίου ή μαγνησίου, μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολικέ ανομαλίε, όπω η αντίσταση στην ινσουλίνη. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσουν την ισορροπία των υγρών στο σώμα, γεγονό που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και διαταραχή τη μεταβολική λειτουργία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ οι ηλεκτρολίτε επιδρούν στο νοσοποιητικό σύστημα. Η αφυδάτωση μπορεί να βλάψει το νοσοποιητικό σύστημα, μειώνοντα την παραγωγή και την δραστηριότητα των νοσοποιητικών κυτάρων, όπω τα λεμφοκύτταρα και τα ουδετερόφυλλα. Οι ηλεκτρολίτε παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση τη σωστή ενυδάτωση, η οποία και είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματο. Μερικοί από του πιο σημαντικού ηλεκτρολίτε περιλαμβάνουν το νάτριο, το κάλιο, το μαγνήσιο, το ασβέστιο και το χλώριο. Ενώ πλέον έρευνε έχουν αποδείξει τι ανασωτροποποιητικέ ιδιότητε από ορισμένου ηλεκτρολίτε, όπω για παράδειγμα το ασβέστιο, το οποίο βοηθά στην ενεργοποίηση των ανοσοποιητικών κυτάρων, ενώ το μαγνήσιο βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και στην υποστήριξη της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας. Όταν λοιπόν αυτά τα συμπληρώματα καταναλώνονται μαζί, μπορεί να λειτουργήσουν συνεργιστικά για να ενισχύσουν το ανασωπητικό σύστημα και τις μεταβολικές διεργασίες. Κάτι που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι αυτά τα συμπληρώματα όταν καταναλώνονται μαζί μπορούν να βοηθήσουν τη βελτίωση της υγείας του εντέρου, η οποία μπορεί να υποστηρίξει την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, την πέψη και τη συνολική μεταβολική λειτουργία. Τα προβιωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση τη υγεία του εντέρου, αποκαθιστώντα την ισορροπία των ωφέλιμων βακτηρίων στο έντερο. Οι αλόοι και το πρωτόγαλα μπορούν επίση να υποστηρίξουν την υγεία του εντέρου, μειώνοντα τη φλεγμονή και προάγοντα την ανάπτυξη των ωφέλιμων βακτηρίων. Ενώ οι ηλεκτρολίτε βοηθούν ρυθμίζοντα την ισορροπία των υγρών και αποτρέποντα την αφυδάτωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πεπτικέ διαταραχέ. Ολοκληρώνοντα λοιπόν αυτήν την παρουσίαση, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι το εξή. Όταν τα συμπληρώματα αυτά καταναλώνονται μαζί, μπορούν να λειτουργήσουν συνεργιστικά για να υποστηρίξουν τη μεταβολική υγεία και να μειώσουν τον κίνδυνο μεταβολικών διαταραχών, όπω είναι ο διαβήτη και το μεταβολικό σύνδρομο. Παράλληλα, δε, μειώνουν τη φλεγμονή και μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία από χρόνιες ασθένειες και να υποστηρίξουν τη συνολική υγεία και ευεξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.